Εμείς να πάμε στον Γιάννη Φόσκολο για να σταθούμε λίγο στο θέμα της οικονομίας, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα βεβαίως για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη δεύτερη θητεία της. Υπερυπουργείο είναι πια το Υπουργείο Οικονομικών. Γιάννη. Έτσι, Λίνα, είναι υπερυπουργείο το Υπουργείο Οικονομικών. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ορκομοσία. Οπότε σε λίγο περιμένουμε και εμείς εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών το νέο Οικονομικό Επιτελείο για την τελετή παράδοσης παραλαβής. Τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος θα είναι ο νέος Υπουργός Οικονομικών. Τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος θα είναι ο αναπληρωτής του. Με τους δύο υφυπουργούς, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη και τον κύριο Θάνο Πετραλιά. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν 6 μεγάλες προκλήσεις για το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη μέρα. Καταρχήν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνηθούν στην Ευρώπη. Είδαμε και τις προτάσεις της Κομισιόν για να μπει ψαλίδι στις δαπάνες από το 2024. Η ακρίβεια φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικά μεγάλη πρόκληση. Η ακρίβεια στα τρόφιμα, η οποία επιμένει. Η αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Είπαμε και χθες ότι στο Υπερυπουργείο των Οικονομικών δημιουργείται, σχηματίζεται ένας κουμπαράς συνολικού ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το χρέος φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Έχει πέσει ως ποσοστό του ΕΠ σημαντικά, ωστόσο ως απόλυτο νούμερο είναι πάρα πολύ υψηλό το χρέος. Η κατάρτιση φυσικά του νέου προϋπολογισμού και οι αλλαγές στη φορολογία. Περιμένουμε και το πρώτο νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι και φυσικά η επενδυτική βαθμίδα, η πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα που όλοι περιμένουμε να την λάβει η χώρα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο ποια θα είναι τα πρώτα οικονομικά νομοσχέδια τα οποία περιμένουμε. Με πρώτο, όπως έχει πει πολλές φορές και η Σοφία Φασουλάκη από εδώ, από το Open, το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα πρέπει να το περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα πριν να κλείσει η Βουλή τον Αύγουστο ή το αργότερο μέχρι τη ΔΕΘ. Εκεί θα δούμε επέκταση του Market Pass, πιθανότατα μέχρι το τέλος του έτους ή για ένα ακόμη τρίμηνο, καθώς τον Ιούλιο είναι η τελευταία πληρωμή του Market Pass, Λίνα. Θα δούμε επίσης το μέτρα που έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός προεκλογικά. Ενώ εμείς παρακολουθούμε, με συγχωρείς Γιάννη, τον Νίκο Δένδια να αποχωρεί από το Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν ο πρώτος, νομίζω, που αποχώρησε. Ναι. Κατά 1.000 ευρώ λοιπόν αύξηση του αφορολόγιου του για οικογένειες με παιδιά, κλιμακωτά. Επίσης μείωση του ένφια 10% για όσα ακίνητα ασφαλίζονται έναντι φυσικών καταστροφών. Εκεί σε αυτό το νομοσχέδιο αναμένεται να υπάρχει επίσης και η σταδιακή μείωση του τέλους επιδιδεύματος μέσα στην τρέχουσα πλέον τετραετία. Η μείωση κατά 30% μέσω σταθμικά των τεκμηρίων διαβίωσης είναι ένα πολύ σημαντικό φορολογικό μέτρο, ένα πολύ σημαντικό μέτρο φόρο ελάφρυνσης. Αύξηση επίσης περιμένουμε στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στο ποσό που δίνεται δηλαδή στους πλέον ευάλωτους κατά 8%. Αύξηση των επιδομάτων μητρότητας για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα σταδιακά μέσα στην τετραετία. Δωρεάν φάρμακα, μονιμοποίηση του μέτρου που ήδη ισχύει, μονιμοποίησή του όμως για τους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ, είναι Ελλήνα η πλέον ευάλωτη από τους χαμηλούς συνταξιούχους. Το Youth Pass επίσης, το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο ακούσαμε προεκλογικά για νέους που ενηλικιώνονται. Επαναφορά επίσης περιμένουμε να δούμε του ειδικού τιμολογίου ρεύματος για τους πολυτέκνους στο πλαίσιο αναμόρφωσης του COT στους λογαριασμούς του ρεύματος. Περιμένουμε επίσης τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος Σπίτι μου. Είναι το πρόγραμμα που δίνει τα φτηνά στεγαστικά δάνεια. Έχει ήδη προϋπολογιστεί ένα κονδύλι για 10.000 φτηνά στεγαστικά δάνεια. Περιμένουμε να πάει στις 20.000. Και επίσης περιμένουμε να δούμε και την αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο της γενικότερης αναμόρφωσης του μισθολογίου στο δημόσιο. Οπότε καταλαβαίνεις, Λίνα, ότι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για χάσιμο. Αυτά όλα περιλαμβάνονται στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα υπάρξουν όμως, όπως λένε, και άλλες δράσεις που δεν έχουν αποτυπωθεί στο χαρτί μέχρι στιγμής. Έτσι είναι. Υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορεί να υπάρχουν και μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν έχουμε ακούσει προεκλογικά. Γιατί αυτό? Διότι φαίνεται ότι ο προϋπολογισμός υπεραποδίδει. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρωτογενές πλεονάσμα ήδη χτίσει μέσα στο 2023. Υπάρχει ένας έξτρα δημοσιονομικός χώρος που πόσο τον υπολογίζουν? 900 εκατομμύρια ή μπορεί να ξεπεράσουμε και το να δεις? Έτσι.
ξεπερνάει σε κάθε περίπτωση το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, Λίνα. Μπορεί να αγγίζει όμως και το ένα δισεκατομμύριο. Εκεί περίπου υπολογίζεται ότι είναι ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος δημιουργείται από την υπεραπόδοση των φοροεσόδων μέσα στο 2023.